Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες. Από ένα γερό έμπορο τα αγόρασα στα γέρι. Πως τώρα να ήταν το γέρο πάλι πόλη, όπου έμοιαζε με μια παλιά ελαιόγραφια κόνια. Όδο πλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές σχισμένες, να λέει με μια βραχνή φωνή τα παρακάτω λόγια. Τούτο το μαχαίρι εδώ που θέλεις να αγοράσεις, με ιστορίες αλόκοτες ο θρύλος το έχει ζώσει. Όλοι το ξέρουν πως αυτοί που κάποια φορά το είπαν, καθένας κάποιον άνθρωπο δικό του έχει σκοτώσει. Βασίλειο σκότωσε με αυτό τη δώρα τζούλια την όμορφη γυναίκα του, γιατί τον απατούσε. Ο Κωνσταντίνο μια βραδιά το θύστιχο αδελφό του με το μαχαίρι του το εδώ κρυφά δολοφονούσε. Ένας αράπης στη μικρή αρρωμένη του αποσύλια και κάποιος ναύτης Ιταλός ένα τρεχόλος δρόμο. Χέρι σε χέρι ξέπεσε και στα δικά μου χέρια. Πολλά έχουν δει τα μάτια μου, μ' αυτό μου φέρνει τρόμο. Κύψε και δες το μια κύρα και ένα οικόσιμο έχει. Είναι ελαφρύ για πιάσε το, δεν πάει ένα κουάρδο. Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις. Πόσο έχει? Μόνο φράγκα 7. Αφού το θέλεις πάθο. Ένα στιλέτο ακόμη μικρός στη ζώνη μου σφιγμένο, που η γεωτροφία με έκανε και το έκανα δικό μου. Αφού κανένα δεν μισώ στον κόσμο να σκοτώσω, το πάμε μην καμιά φορά το στρέψω στον εαυτό μου. Σκύψε και δες το μια γύρα και ένα οικόσιμο έχει. Είναι ελαφρύ για πιάσε το, δεν πάρει ένα κουάδο. Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάποιο άλλο να αγοράσεις. Όσο έχει μόνο φράγκα 7.